Με τη βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού, αγαπητοί μου, εισερχόμεθα εις το 39ο κεφάλαιο του βιβλίου της Σοφίας Σειρά. Το κεφάλαιο αυτό διακρίνεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητες έχει την αναφορά της εις τον έπαινον του διανοουμένου και σοφού ανθρώπου. Και η δεύτερη ενότητες αναφέρεται εις τον ένον του Θεού που όσα δημιουργήσε είναι καλά λίεν, έστω και αν φαίνονται μερικά ως μη καλός δημιουργηθέντα. Και προχωρούμε εις τον πρώτο στίχο. Πλην του επιδιδόντος την ψυχήν αυτού και διανοουμένου εν νόμο υψίστου, σοφίαν πάντων αρχαίων εκζητήσει και εν προφητείες ασχοληθήσετε. Δηλαδή, τον αντίον σε σχέση με είπε εκείνα που είπε στο προηγούμενο κεφάλαιο, που ομίλησε δια τους χειρόνακτας. Θυμίστε, ανέφερε 4 επαγγέλματα, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καιρό να ασχοληθούν με τα γράμματα, αλλά είναι αναγκαίοι όμως. Είναι σπουδαίοι, γιατί όπως είπε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μία πόλη για να γίνει, να οικοδομηθεί και να ζήσει και να λειτουργήσει, βεβαίως έχει ανάγκη από τους χειρόνακτες. Πώς θα γίνουν τα τόσα έργα μέσα εις μία πόλη, αλλά και από τους διανοούμενους, οι οποίοι θα καταλάβουν θέσεις ποικίλες του δικαστού, του νομοθέτου κλπ, του συμβούλου, θα λέγαμε σήμερα του εκπαιδευτικού κλπ. Αυτό το «τουν αντίον» εκεί τονίζεται. «Τουν αντίον» όμως συμβαίνει σε εκείνον που επιδίδεται στην καλλιέργεια του πνεύματός του, μελετά τον νόμο του υψίστου, ερευνά την σοφία των αρχαίων και ασχολείται με τις προφητείες. Με αυτά ο διανοούμενος. Έκανε λόγο, όπως είπαμε, ο ιερός συγγραφέας, ότι οι χειρόνακτες δεν έχουν τον χρόνο για να αναπτύξουν στον εαυτό τους την παιδεία. Είναι πολύ φυσικό. Συναντάμε βέβαια ανάμεσα στους χειρόνακτες εύστροφους ανθρώπους, έξυπνους, για ποικίλους λόγους. Δεν επεξέτειναν τις μελέτες τους, τις σπουδές τους κτλ. Έμειναν σε μία χειρονακτική εργασία. Τώρα θα δούμε, όπως σας είπα, τους διανοουμένους, πώς αυτοί μπορεί να ασχοληθούν και να αποδώσουν. Μας λέγει πρώτιστα ότι ο διανοούμενος, δηλαδή αυτός που έμαθε γράμματα, ασχολείται με τη μελέτη της Αγίας Γραφής σε βάθος. Είδατε τι λέγει εδώ. «Εν νόμο υψίστου, σοφία πάντων αρχαίων» κτλ. Και το βάθος βρίσκεται, του Λόγου του Θεού, στα ποικίλα υπομνήματα με τα οποία έχουν ασχοληθεί και έχουν γράψει οι πατέρες. Μπορεί ίσως και ένας ως επιστήμον να ασχοληθεί με την Αγία Γραφή, φερυπίν ο μακαριστός Τρεμπέλας, ο μακαριστός Κολιτσάρας, αυτοί που υπομνημάτισαν ό,τι υπομνημάτισαν, Αγία Γραφή. Αλλά έχουμε όμως πατέρες που έχουν υπομνηματίσει, παλαιοί πατέρες, έχουν υπομνηματίσει θαυμάσια την Αγία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Και μάλιστα οι νεότεροι υπομνηματιστές καταφεύγουν εις αυτούς για να αντλήσουν από εκεί ό,τι καλό υπάρχει. Εκεί βέβαια υπάρχει το βάθος της Αγίας Γραφής. Πολλές φορές όταν έχουμε, εγώ προσωπικά, έχω κάποιον μπροστά μου ή αγόρι κορίτσι που θα ήθελε να είναι κατηχητής, κατηχήτρια,
Λέγω, θέλεις κάτι περισσότερο? Θέλεις να πλατείνεις τη γνώση σου σε σχέση με εκείνα που θα πεις? Διότι είναι γνωστό ότι για να πεις 10 πράγματα εις τα παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζεις 100. Δεν μπορείς να πεις, ότι θα γνωρίζω μόνο 10 και θα πω 10. Επειδή θα πω 10, θα γνωρίζω 10, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να γίνει μία ανάπτυξη εάν δεν γνωρίζεις 10-πλάσια, χοντρικά το λέω. Δηλαδή πολύ περισσότερα. Όχι μόνο γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να ερωτηθείς από τους μαθητάς και να μην ξέρεις να απαντήσεις. Αυτό ισχύει βέβαια όχι μόνο στην κατήχηση και στο σχολείο και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο κλπ. Και στο πανεπιστήμιο, αν θέλετε ακόμα, πρέπει ο διδάσκων να γνωρίζει πολύ πολύ περισσότερα πράγματα για να μπορεί να πει αυτά τα 10 πράγματα. Έτσι λοιπόν συνιστώ και λέγω, θέλεις να απλωθείς με άνεση σε εκείνα που θα πεις έστω στο κατώτερο κατηχητικό σχολείο που έχει παιδιά του δημοτικού. Πάρε ένα υπόμνημα του Τραμπέλα συγκεκριμένα. Πάρε το κατά Ματθαίον ή το κατά Λουκάν. Συνιστώ αυτά. Όχι τον Μάρκο τόσο, επειδή είναι βραχύτερο το Ευαγγέλιο του, ούτε τον Ιωάννη, ο οποίος έχει άλλες τοποθετήσεις, δηλαδή θέλω να πω, έχει πολλά θεολογικά σημεία τα οποία θα δυσκόλευαν για μια πρώτη χρήση υπομνήματος, αλλά το κατά Ματθαίον και το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Αυτά, ή το ένα ή το άλλο και τα δυο, όπως θέλει τα πέρα κανείς. Και εκεί, προκειμένου να κάνει την απόδοσή του, το μάθημά του, που θα είναι από μια περικοπή του Ευαγγελίου, την οποία περικοπή θα διηγηθεί. Αλλά γνωρίζει όμως πάρα πολύ καλά ότι αυτή η διήγηση είναι απλωμένη με ανάλυση έτσι και έτσι και έτσι. Πρέπει λοιπόν να συνηθίσουμε, αγαπητοί μου, τα υπομνήματα και το βάθος της Αγίας Γραφής. Σας βεβαιώνω, εάν κανείς κινηθεί έτσι γρήγορα, στο είδος αυτό θα γίνει σοφός. Ναι, θα αναλάβει μεθαύριο το μέσο κατηχητικό σχολείο ή το ανώτερο κατηχητικό σχολείο και πρέπει, βέβαια πρέπει, να γνωρίζει πολλά πράγματα. Μας λέει ακόμη εδώ το χωρίον ότι σοφίαν πάντων αρχαίων εξητήσει. Θα εξητήσει, λέει, τη σοφία των αρχαίων. Βρισκόμεθα φυσικά μέσα στο λαό του Ισραήλ. Γιατί πολλές φορές μπερδευόμαστε με το δικό μας λαό. Γιατί έχουμε και εμείς την ελληνική, θα λέγαμε, γραμματεία, η οποία είναι και η πατρολογία. Η πατρολογία θα πει, είναι όλοι αυτοί οι τόμοι των πατέρων που αναφέρονται στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Πλήθος, πλούτος. Πλούτος, πραγματικός πλούτος. Αλλά είναι όμως και η ελληνική, η αρχαία ελληνική γραμματεία, όπως είναι η σοφή της αρχαιότητας. Ξέρω εγώ, ο Χενοφών, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Παραπέρα, έχουμε πλουσιοτάτη πραγματικά βιβλιογραφία. Από εκεί μπορούμε να πάρουμε πολλά. Πρέπει να μελετήσουμε, να έχουμε το πνεύμα της μαθητείας, να καθόμαστε να μελετούμε. Και βέβαια, ξαναγυρίζω να σας πω, και τους πατέρες, που δεν είναι πάντοτε εύκολοι, μπορώ να πω ότι περίπου ευκολότεροι στη γλώσσα είναι η Αγία Γραφή, τουλάχιστον η Κοινή Διαθήκη, παρά οι πατέρες που ερμηνεύουν την Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη, επειδή είναι και μετάφραση, είναι λίγο δύσκολη αν δεν έχουμε ένα βοήθημα, μία απόδοση. Βλέπετε και εγώ σε εσάς που αναφέρομαι στο κάθε χωρίο που αναφέρομαι, κάνω μία απόδοση. Γιατί είναι λίγο δύσκολη η Παλαιά Διαθήκη. Λέγω και το ότι είναι από μετάφραση. Είναι η μετάφραση των 70 που έγινε τον 3ο αιώνα π.Χ.
στην Αλεξάνδρεια χάρη των Εβραίων Ελληνιστών, δηλαδή των Εβραίων που ξέχασαν τη γλώσσα τους, την Εβραϊκή, και μιλούσαν ελληνικά. Χάρη αυτών λοιπόν έγινε η μετάφραση στον 70, έτσι λέγεται, και την ακρίβεια η μεταφραστέ είναι 72, και αυτή έχει καθιερωθεί. Πάνω σε αυτό το κείμενο των 70 έχουν γίνει πολλά, ακόμα και στην Ευρώπη, που έχουν κάνει ταμεία Αγίας Γραφής κλπ. Όλοι έχουν δουλέψει πάνω στο κείμενο των 70, την μετάφραση. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα να διαβάσουμε. Ένας που θα ήθελε να ασχοληθεί πραγματικά έχει μπροστά του πλούτον, πλούτον. Βέβαια δεν είναι δυνατόν όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή μας να τα καλύψουμε, αλλά όταν όμως έχουμε την επιμέλεια και την φροντίδα, τουλάχιστον εκείνοι οι οποίοι θα επιδοθούν στην απόδοση του Λόγου του Θεού, δεν λέγω κάτι περισσότερο, πρέπει να ψάχνουν, πρέπει να εκζητούν, όπως λέει εδώ το χωρίον. Και ότι πολλοί πατέρες ήσαν πολυπράγμορες γύρω από τα θέματα αυτά, αρκεί να σας πω ότι είχαν μάθει πάρα πολύ καλά την ελληνική γλώσσα Έλληνες πατέρες. Μέγας Βασίλειος, δεν έχει σημασία αν δεν ήσαν στην υπηρωτική Ελλάδα κάτοικοι, αλλά ήσαν Έλληνες όλοι αυτοί. Μέγας Βασίλειος, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ήταν εγκρατέστατη της ελληνικής γλώσσας. Εγκρατέστατη. Και εδώ που τα λέμε, αυτή μόνη της η γλώσσα, αν τη σπουδάσουμε, έχει να μας προσφέρει πάρα πολλά. Μην κοιτάτε σήμερα πώς καταργήσαμε την ελληνική γλώσσα. Τα αρχαία διδάσκονται, δεν διδάσκονται, κουτσοδιδάσκονται, και μάλιστα θέλουν να τα βγάλουν ολότελα από τα σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια. Και τότε, όπως κάποιος είχε πει παλιότερα, ότι η γλώσσα που μιλάμε σήμερα δεν είναι παρά κάτι με αυτό που λέγεται χωρακίστικα. Ξέρετε τι είναι τα χωρακίστικα, ξέρετε τι είναι. Λοιπόν, όμως είναι, με την ευκαιρία να το πω και αυτό, είναι στο σχέδιο των εχθρών του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας μας, να πετάξουν πέρα μακριά και την Ορθοδοξία μας και τη γλώσσα μας. Σημειώσατε δε ότι η γλώσσα είναι φορέας. Από μόνη της έχει πάρα πολύ ομορφιά. Όπως είναι, όποιος από εσάς είναι φιλόλογος, ότι έχει ομορφιά η ελληνική γλώσσα, δεν υπάρχει αντίρρηση. Διαβάζουμε κείμενα μόνο και μόνο για να απολαύσουμε τη γλώσσα. Όχι τόσο την υπόθεση, αλλά τη γλώσσα. Και λέει κανείς, τι ωραία που είναι αυτή η γλώσσα. Έστω και στην δημοτική ακόμη, αν υποτεθεί ότι διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα, ένα διήγημα, διαβάζουμε από Παπαδιαμάντη, παραδείγματι, ξέρω τι, και λέει κανείς, τι ωραία που είναι η γλώσσα. Αλλά η γλώσσα είναι φορέας. Και αν κάποτε την ξεχάσουμε τη γλώσσα μας, δεν θα μπορούμε να διαβάσουμε πια τους πατέρες, δυστυχώς, ούτε και την Αγία Γραφή. Αρκεί να σας πω ότι η αρχαία ελληνική φιλολογία ως έδρα υπάρχει στα πανεπιστήμια, σε πολλά πανεπιστήμια στον κόσμο, το πιστεύετε, ακόμη και στην Ιαπωνία. Υπάρχει έδρα της ελληνικής, της αρχαίας ελληνικής γνώσης. Εμάς όμως θέλουν να μας κάνουν να τα ξεχάσουμε όλα αυτά, γιατί όλοι γύρω μας, κοντινοί και μακρινοί, δεν μας αγαπούν. Θέλουν να μας εξοντώσουν και πρέπει να το πάρουμε είδηση. Υπήρξαν εποχές. Χαρακτηριστική είναι του Ιουλιανού, η εποχή του Παραβάτου, ο οποίος, ξέρετε πως σκέφτηκε. Σκέφτηκε ως εξής, ότι αν καταργήσουμε τα γράμματα εις τους χριστιανούς, δηλαδή δεν θα στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, και δεν θα στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο διότι θα βάλουμε δασκάλους ειδωλολάτρες.
Θα αναγκαστούν λοιπόν να μην στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο και θα είναι καθυστερημένα τα παιδιά και δεν θα μπορούν να πάρουν θέσεις κοινωνικές. Είδατε παρακαλώ πώς θα σκέφτεται ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Οι χριστιανοί όμως δεν εκάμφθησαν. Έτσι μεταφορικά το λέγω, ίδρυσαν τα λεγόμενα που έγιναν αργότερα επί Τουρκοκρατίας κρυφά σχολιά. Δηλαδή έπαιρναν δασκάλους χριστιανούς για να μάθουν τα παιδιά τους γράμματα κατοίκων εις το σπίτι. Θα πρέπει δηλαδή με οποιοδήποτε τρόπο, πάση θυσία, τα παιδιά μας να τα μορφώσουμε. Διότι αν χαθεί η γλώσσα μας και η ορθοδοξία μας, προσέξτε με, σβήσαμε. Πολλές φορές έχουμε μία αναπορία. Τόσοι λαοί που υπήρξαν, οι Βαβυλώνοι, οι Ασσύριοι, οι τούτοι, οι εκείνοι, τόσοι και τόσοι και τόσοι, πώς χάθηκαν. Όλοι εκείνοι οι γείτονες του Ισραήλ, που ήσαν πολλά μικρά έστω, βασίλεια, πώς χάθηκαν. Πέθαναν όλοι μέσα σε μια μέρα, πώς και έγινε αυτό. Απλούστατα αγαπητοί μου, χάθηκε η γλώσσα του. Και όταν χαθεί η γλώσσα, τότε χάνεται και η εθνική, το ακούσατε, η εθνική συνείδηση. Χάνεται. Ας το έχουμε λοιπόν αυτό υπόψη μας. Ναι, οι Έλληνες της Αλλοδαπής, όπου βρίσκονται και έχουν ελληνικά σχολεία και μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ακριβώς για να διατηρηθεί η εθνική μας συνείδηση. Αν αξίζει ή δεν αξίζει, αυτό και μόλις ανάγκη να σας το υπενθυμίσω. Ένας χριστιανός επίσκοπος, γιατί πάρα πολλοί Έλληνες, χριστιανοί, ήσαν διανοούμενοι. Και ξέρετε, ο διανοούμενος χριστιανός είναι δυο φορές πολύτιμος. Όχι μόνο γιατί έχει να μας παρουσιάσει το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής, αλλά και διότι επειδή ξέρει γράμματα, θα μας το παρουσιάσει πάρα πολύ ωραία. Ένας επίσκοπος χριστιανός, Θεσσαλονικιώτης. Φαντάζεστε, είναι ο Ευστάθιος. Υπομνημάτισε τον Όμηρο. Όσοι πήγατε σχολείο, Όμηρο κάναμε πολύ λίγο. Εμείς δεν ξέρω εσείς τι κάνατε. Αλλά ποιος μπορεί, παρακαλώ, να διαβάσει και να μεταφράσει Όμηρο? Εγώ δεν είμαι σε θέση να μεταφράσω Όμηρο. Σας το λέω. Σίγουρα κάποιοι ελάχιστοι θα μπορούσαν αυτό να το κάνουν. Αυτός λοιπόν τι έκανε? Υπομνημάτισε τον Όμηρο, που είναι δύσκολος. Είναι η γλώσσα του 7ου-8ου αιώνα π.Χ. Ο γνωστός μας Όμηρος. Ναι. Όλα αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν την ανάγκη μιας μορφώσεως. Αλλά και οι πατέρες, μάλιστα τους τρεις, από μια ιστορία, γιατί μάλλον οι χριστιανοί, ποιος είναι ο ανώτερος, ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος ή ο Βασίλειος, ο Μεγάλος, και τους έβαλε κάποιος, πολύ σωστά, κάπου τον 12ο αιώνα και τους τρεις να τους γιορτάσουμε, για να πάψουν αυτές οι έρηδες. Ήσανε πάρα πολύ μορφωμένοι. Είχαν δώσει ιδιαίτερα εκτίμηση εις τον φορέα που λέγεται γλώσσα. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και πήραμε αυτούς τους τρεις πατέρες και τους κάναμε και προστάτες των γραμμάτων, μετά βεβαίως που ελευθερωθήκαμε από τον τουρκικό ζυγό στο νέο μας κράτος. Τώρα βέβαια αρχίζουμε να τους βάζουμε και λίγο στην πάντα, λέμε και τι μας χρειάζονται κλπ. Ας είναι. Ο Μέγας Φώτιος ο Μοίος είχε μελετήσει όλους τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Ο Μέγας Φώτιος, παρακαλώ, που στην εποχή του έγινε το σχίσμα, είναι γνωστό, έγραψε κριτική για το κάθε βιβλίο που διάβαζε. Και όλα αυτά επειδή πάρα πολλά βιβλία των αρχαίων έχουν χαθεί, δεν σώζονται, μπορούμε σε αυτή την κριτική του έκδοση που λέγεται Μύριο Βίβλος, Μύρια Βιβλία δηλαδή, Μύριο Βίβλος,
να μάθουμε για βιβλία που δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή, της αρχαίας Ελλάδος βιβλία, ελληνικά βιβλία. Πάντως, ακόμη θα ασχοληθεί ο διανοούμενος, όπως λέγει εδώ, θα λέγαμε σήμερα ο θεολόγος. Αλλά γιατί ο θεολόγος? Κάθενας ο οποίος θέλει να μάθει και να ασχοληθεί με τα γράμματα, θα ασχοληθεί και με το ερμηνευτικό βάθος όλων των προφητείων. Να πω ένα μικρό και σύγχρονο παράδειγμα, η Αποκάλυψη. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ξέρετε πόσοι μας ερωτούν, με παίρνουν τηλέφωνο, πέστε μας αυτό, πέστε μας εκείνο. Ο καθένας θα μπορούσε να μελετήσει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αν ήξερε μερικά γράμματα, να πάρει και υπομνήματα, υπάρχουν, και να αρχίσει να διαβάζει εκεί. Με πήρε κάποιος από τη Θεσσαλονίκη και μου το έλεγε αυτό, πέστε μου, λέει, εκείνο το σημείο, να σας το εξηγήσω, το και το. Και έμεινε πολύ ευχαριστημένος. Σκεφτείτε όμως, όταν μπορούμε να μελετάμε τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και να ασκηθούμε εις αυτούς και εις το πνεύμα της προφητείας, έτσι θα μπορούμε να διαβάσουμε και το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ο μακαριστός Μπρατσιώτης, που υπομνημάτισε την Αποκάλυψη, έχει στην ημερησία διάταξη τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ότι αυτό το σημείο είναι από εκεί, το σημείο το άλλο είναι από εκεί και ούτω καθεξής, από την Παλαιά εννοείται Διαθήκη. Σήμερα μάλιστα, όταν διαβάζουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όσοι παρακαλώ τουλάχιστον έχετε βγάλει το παλιό γυμνάσιο, αρχίστε να μελετάτε. Τουλάχιστον το παλιό γυμνάσιο. Ξέρετε τι κέρδος θα έχετε. Και το κέρδος ξέρετε που βρίσκεται. Ένας παλιός μελετητής θα μπορούσε να πει πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Ακόμη αν θέλετε σαν παράλογα. Και να πει μπα, να κάνει μία ερμηνεία μεταφορική. Μία ερμηνεία μεταφορική. Να πει αυτό σημαίνει κάτι περίπου μεταφορικά το και το. Σήμερα, ξέρετε τι έχουμε. Σήμερα έχουμε την προφητεία του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Μαζί με τα γεγονότα. Ακούτε. Παραλλήλως έχουμε τα γεγονότα. Συμβαδίζουν. Όταν το βιβλίο της Αποκαλύψεως μίλησε για αυτά τα γεγονότα, τα οποία ήδη υπάρχουν. Πολύ περισσότερο σήμερα μπορούμε να κατανοήσουμε τα πράγματα και να προσδιορίσουμε πάνω κάτω αν βρισκόμεθα εις το τέλος της ιστορίας και τι θα συμβεί και τι θα γίνει παρακάτω και πού και πώς και τι. Και δεν θα ευνηδιαστούμε, διότι ο ευνηδιασμός, όπως θα ξέρετε, είναι ένα φοβερό όπλο στα χέρια του εχθρού. Ο ευνηδιασμός. Όταν όμως γνωρίζομαι, δεν ευνηδιαζόμεθα. Και αυτό είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικό. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον δεύτερο. Διηγήσεις ανδρών ονομαστών, συντηρήσει και στροφές παραβολών συνεισελεύσετε. Μιλάει πάντα για τους διανοουμένους. Και όταν λέμε διανοούμενοι, δεν εννοούμε τους κουλτουριάριδες, οι οποίοι είναι ψευτοπολιτισμένοι, ψευτοσοφοί και δεν ξέρω τι. Να σας το αποδώσω αυτό που σας διάβασα. Διατηρεί ο σοφός στη μνήμη του τις διηγήσεις των μεγάλων ανθρών και ζητά να εισέλθει στο κρυμμένο νόημα των γνωμικών. Υπόθηκε αυτό το γνωμικό, να βαθύνουμε, να δούμε τι σημαίνει βαθύτερα αυτό. Φυσικά αυτό συμβαίνει στον σοφόν και καλόν μελετητή, εννοείται. Ο καλός μελετητής δεν ικανοποιείται, δεν μείνει ποτέ στην επιφάνεια. Δεν είναι επί πόλεως.
Επιπόλαιος θα πει αυτός που μένει στην επιδερμίδα. Επιπολάζω, μένω στην επιδερμίδα. Όχι, προχωρώ εις το βάθος. Ο καλός λοιπόν μελετητής πάντοτε προχωρά εις το βάθος. Και οι αναλύσεις που θα κάνει βοηθούν και τους άλλους ανθρώπους γύρω του. Διότι γι' αυτόν υπάρχουν πλήστες υποψίες στο κείμενο, που είναι το κείμενο, όποιο είναι, παίρνω την Αγία Γραφή ειδικότερα, είναι ανυποψίαστο το βάθος στους πάρα πολλούς. Τι θα πει ανυποψίαστο? Δεν υποψιάζονται ότι υπάρχει τέτοιο βάθος για να ασχοληθούν με αυτό το βάθος που είναι ανάγκη. Έτσι λοιπόν οι σοφοί μελετητές, είτε προφορικά είτε γραπτά, θα μας αφήσουν βιβλία, μας είναι χρησιμότατοι όλοι αυτοί τους οποίους μπορούμε να μελετούμε. Και πηγαίνουμε στο τρίτο χωρίο. Απόκριφα παροιμιών εκζητήσει και εν ενίγμαση παραβολών αναστραφήσετε. Δηλαδή, ζητά το εσωτερό νόημα των παροιμιών αυτών, όπως έχουμε και ένα βιβλίο παροιμιών στην Παλαιά Διαθήκη, οι οποίες στο κείμενό τους είναι δύσκολες. Δύσκολο το βιβλίο αυτό και μάλιστα πολύ παραπάνω στην κατανόηση, όχι μόνο στη γλώσσα, αλλά και στην κατανόηση. Και ασχολείται, λέει εδώ ο σοφός, με τα ενιγματώδη αποφθέγματα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Τι έλεγε ο Φίλιππος, συγγνώμη, ο Αιθίωπς εκείνος, όταν ήταν προσήλυτος, επιστρέφει στην πατρίδα του και διάβαζε τον Ισαΐα. Οπότε λέγει το Πνεύμα το Άγιο στον Φίλιππο τον Διάκονο, πήγαινε εκεί και περίμενε. Σε λίγο είδε ένα αμάξι να περνάει. Του λέει, προσκολήσου εις το άρμα. Προσκολήθηκε, δηλαδή γαντζώθηκε. Όπως τα μικρά παιδιά κάποτε στο τραμ που υπήρχε στην Αθήνα, γαντζωνόντουσαν από πίσω. Λοιπόν, κάποια στιγμή διάβαζε μεγαλοφόνος. Ήταν μια συνήθεια που και σήμερα γίνεται, αλλά στην αρχαιότητα περισσότερο, να διαβάζουν μεγαλοφόνος. Και του λέει ο Φίλιππος, γινώσκεις, αναγινώσκεις. Καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις? Γύρισε το κεφάλι του από το παράθυρο της αμάξης να δει ποιος μιλάει. Ήταν ο Φίλιππος. Λέει, πώς θα μπορούσα εάν κάποιος δεν με βοηθούσε? Και λέει μετά, αυτά που λέει ο Ισαΐας τα λέει για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλον? Να, εδώ η ανάγκη μιας βοηθείας. Είτε άνθρωπος, είτε υπόμνημα, είτε βιβλίο. Και είναι πάρα πολύ αυτό σημαντικό. Ωστόσο, αυτό που σας διάβασα το χωρίο έχει το ίδιο νόημα με τον προηγούμενο στίχο που αναφέρεται στο θέμα της κατανοήσεως. Θα έμενα μόνο και θα σχολίαζα να μείνω σε ένα σημείο μόνο και να το σχολιάσω. Λέγει και εν ενίγμαση παραβολών αναστραφήσετε. Δηλαδή ο σοφός που διαβάζει τα απόκριφα, το βάθος ενός κειμένου, ότι τον παρουσιάζει εδώ ο Ιερός Συγγραφέας και πολύ ωραία και χαρακτηριστικά, ότι κάνει μία συναναστροφή με το κείμενο που διαβάζει. Πράγματι, εκείνος που διαβάζει συναναστρέφεται το βιβλίο που διαβάζει. Και αυτό μας το λέγανε και από το σχολείο. Αν υποτεθεί ότι το βιβλίο που διαβάζουμε είναι κακό, τότε προφανώς κάνουμε μία κακή συναναστροφή. Αν το βιβλίο είναι καλό, τότε κάνουμε μία καλή συναναστροφή. Γι' αυτό προσέξτε πάρα πολύ στα παιδιά σας. Αν αντιληφθείτε ότι μπορεί να χρησιμοποιούν
περιοδικά και βιβλία τα οποία δεν είναι καλά και τα διαβάζουν, θα καταστραφούν. Βέβαια, τα παιδιά κρύβουν που ένα περιοδικό φερειπή, ένα βιβλίο, πορνό, συνήθως πορνό είναι αυτά όλα τα οποία διαβάζουν κάτω από το στρώμα. Όταν πάει η μάνα να ξεσκονίζει το κρεβάτι και να το τακτοποιήσει, βρίσκει το περιοδικό από κάτω. Θα σας έχει συμβεί οπωσδήποτε. Σε απίθανα μέρη μπορεί να βάλει κανείς ένα βρώμικο έντυπο. Θα έλεγα, το φανταζόσαστε, στις φυλακές Λαρίσης συνέβη αυτό. Μέσα σε μία χιλιδινοφολιά είχαν 18 δόσεις ναρκωτικού. Αν χωρούσε, θα έβαζαν τα παιδιά μας ένα πορνό έντυπο, ακόμα και μέσα σε μία χιλιδινοφολιά. Τα δε χιλιδόνια θα λέγανε, τι πράγμα είναι αυτό μέσα στο σπίτι μας και ποιος μας το έφερε. Λέω τώρα. Δηλαδή, σε απίθανα σημεία μπορεί να κρυφτεί ένα κακό βρώμικο έντυπο. Προσοχή τα παιδιά σας. Πάρα πολύ προσοχή τα παιδιά σας. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί μου, στον επόμενο στίχο, τον τέταρτο. Αναμέσων μεγιστάνων υπηρετήσει και έναντι ηγουμένου οφθήσεται. Εν γη αλλοτρίων εθνών διελεύσεται. Αγαθά χάρτια κακά εν ανθρώπης επείρασε. Και η απόδοση. Πάντα για τον σοφόν άνθρωπο, τον διανοούμενο. Υπηρετεί τους μεγάλους άνδρας και εμφανίζεται ενώπιον του ηγεμόνος. Ταξιδεύει σε χώρες ξένων λαών γιατί θέλει να μάθει τα καλά και τα κακά των ανθρώπων. Δηλαδή το ήθος τους, τη ζωή τους. Εδώ ο ιερός συγγραφέας τοποθετεί, όπως βλέπουμε, τον διανοούμενο σε διακεκριμένες θέσεις. Γίνεται σύμβουλος αξιωματούχων ανδρών. Αυτό θα πει εδώ αναμέσων μεγιστάνων υπηρετήσει. Ναι, οι διάφοροι αξιωματούχοι μες στην κοινωνία κλπ. Έχουν ανάγκη από συμβούλους. Δεν μπορεί ένας αξιωματούχος, οποιοδήποτε, να τα ξέρει όλα. Αυτό είναι πασίγνωστο, ότι παίρνουν σοφούς ανθρώπους και συμβούλους. Όχι μόνο έναν σύμβουλο, αλλά πολλούς συμβούλους. Αυτοί λοιπόν βρίσκονται ανάμεσα σε αυτούς τους αξιωματούχους άνδρες, για να πούν τη συμβουλή τους, τη γνώμη τους και ούτω καθεξής. Αρκεί βέβαια να είναι όντως σοφοί αυτοί οι άνθρωποι και ειλικρινείς σύμβουλοι, να μην φοβηθούν, να μην τραπούν, να πούν εις τον άρχοντα κάτι που σχεδιάζει να κάνει και που δεν είναι σωστό και που μπορεί να αποβεί μοιραίον και να πει όχι, να μην προχωρήσεις αυτό, γιατί αυτό δεν είναι σωστό. Δυστυχώς προσκολώνται άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι αγαπητοί, δεν έχουν ειλικρίνεια, είναι κόλακες πολλές φορές. Και έτσι δημιουργούνται εκείνα τα φοβερά λάθη των αξιωματούχων ανδρών μέσα στην κοινωνία. Σας θυμίζω κάτι που το ξέρετε. Και ο Χίτλερ και ο Στάλιν βεβαίως είχαν συμβούλους. Αλλά οι σύμβουλοι των ήταν μάγοι και πνευματιστές. Το φαντάζεστε? Και σατανιστές δηλαδή. Το φαντάζεστε? Είναι φοβερό. Πήγανε και οι δυο, όπως πήγανε προπαντός ο Χίτλερ, πήγε κατά Ισραήλ, κατά διαβόλου, όπως το λέγανε. Το διάβολο είχε δίπλα του, κατά διαβόλου επήγε. Ο διανοούμενος πραγματοποιεί, μας λέγει εδώ το χωρίο, και ταξίδια, με σκοπό βέβαια τον εμπλουτισμό των γνώσεών του, να μάθει καινούργια πράγματα, να δει καινούργιους λαούς, πως τούτο και πως εκείνο. Λέγεται ότι ο Πλάτων είχε ταξιδεύσει στην Αίγυπτο, θα το ξέρετε αυτό,
και ακόμη είχε γνώση της Παλαιάς Διαθήκης. Μάλιστα μερικά πραγματάκια τα οποία είπε, λένε ότι τα έκλεψε από την Παλαιά Διαθήκη. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Πάντως είναι εκείνοι που γυρίζουν όλο τον κόσμο να δουν και τις σοφίες των άλλων λαών. Αυτός ο ίδιος ο γερός συγγραφέας, ο σοφός Ιράν, μας το λέγει ο ίδιος. Εις το πρώτο κεφάλαιό του μας το λέγει αυτό. Εγύρισε λαούς και λαούς, μάλιστα της Μέσης Ανατολής, της Ελλάδος και τα λοιπά, Αίγυπτο και λοιπά, για να μάθει πολλά πράγματα. Μας το λέγει, ξαναλέγω, ο ίδιος. Ένα προνόμιο μόνο είχε. Δεν ανακάτεψε ό,τι έμαθε με τη σοφία του Θεού. Κάτι που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό ακριβώς και το βιβλίο του βρίσκεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί αλλιώτικα, αν ήταν αναμεμειγμένο με σοφίες των λαών, θα ήταν πάρα πολύ έξω από το βιβλίο της Αγίας Γραφής. Απόβλητο. Ναι, πήρε ιδέες, πήρε, αλλά δεν ανέμειξε στο βιβλίο του τίποτε από τις σοφίες της αλλότριας. Σήμερα, στο θέμα των ταξιδιών κτλ, έχουμε, για να βρισκόμεθα και στην πραγματικότητα, με τις λεγόμενες μεταπτυχιακές σπουδές. Πάρα πολλά παιδιά μας, αγόρια, κορίτσια, όταν τελειώσουν το πανεπιστήμιο, πηγαίνουν στο εξωτερικό, Ευρώπη, Αμερική, οπουδήποτε, για να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές. Δηλαδή, πάνω στο αντικείμενό τους να μάθουν περισσότερα. Δεν είναι κατακριτέο. Όχι. Μπορούν να πάνε. Είναι χρήσιμο πράγμα. Ο νέος επιστήμονας πρέπει να είναι όμως πάρα πολύ προσεκτικός, ώστε εκείνα που θα πάρει να μην είναι πράγματα που θα του σταθούν ένας κόλαφος αργότερα στη ζωή του, αλλά και προπαντός να προσέχει για τον εαυτό του, το ήθος του, τα ξενικά περιβάλλοντα. Ξαναλέγω, δεν είναι κακό, να πάμε, αλλά πολύ προσοχή. Βέβαια θα πω εκείνο που είπα προηγουμένως, ότι έχουμε και τους ψευδοσοφούς, οι οποίοι μιμένονται το περιβάλλον τους, γίνονται κόλακες, δεν είναι ειλικρινείς, το τονίζω αυτό, αυτούς πρέπει ιδιαιτέρως να τους προσέχουμε. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον πέμπτο. Την καρδίαν αυτού επιδώσει ορθρήσε προς Κύριον τον ποιήσαντα αυτόν και έναντι υψής του δεηθήσεται. Και ανοίξει το στόμα αυτού εν προσευχή και περί των αμαρτιών αυτού δεηθήσεται. Δηλαδή, η απόδοση. Αφοσιώνεται με όλη του την καρδιά στο Θεό από πολύ πρωί, στο Θεό που τον έπλασε. Ανοίγει το στόμα του για να προσευχηθεί και να ζητήσει τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Εδώ ο Ιερός Συγγραφέας αναφέρεται εις τον ένθεον σοφόν. Εκείνος δηλαδή που έχει Θεό μέσα του, όχι στον άθεον σοφό, γιατί ο ένθεος σοφός είναι αληθινά σοφός. Θα μπορούσα να πω, αν έχει καμία σχέση βέβαια ο φυσικός με τον χριστιανισμό, παράδειγμα, έχει αγαπητή μου. Όπως έλεγε ένας παλαιός, ότι ο Θεός μας άνοιξε δύο βιβλία, να μπορούμε να μελετάμε και να το γνωρίσουμε. Το βιβλίο της φύσεως, που σπούδασε φυσικός, και το βιβλίο της Αγίας Γραφής. Γιατί και τα δύο αυτά βιβλία τα έγραψε ο Θεός. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει σχέση. Πώς δεν υπάρχει σχέση? Γιατί πολλοί θα έλεγαν, εγώ είμαι μαθηματικός, είμαι φυσικός, τι δουλειά έχω με τον χριστιανισμό? Δεν λέγω με τη θρησκεία γενικά, αλλά μιλώ ειδικά δια των χριστιανισμών. Ο άθεος σοφός
είναι καταφημισμόν σοφός. Έλεγε ο Πλάτων ότι η σοφία, ότι η σοφία χωρίς Θεόν, ξέρετε, έστω και αν ιδωλολάτρης να ήταν ο Πλάτων, ήταν ένθεος άνθρωπος, ένθεος. Έλεγε λοιπόν ότι η σοφία χωρίς Θεόν, πανουργία, αλλού σοφία λέγεται. Το προσέξατε. Πανουργία, αλλού σοφία λέγεται. Μια σοφία που είναι χωρίς το Θεό. Είναι γεγονός ότι έχουμε τους σοφούς, δηλαδή τους επιστήμονες, χωρισμένους σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία έχετε ηλιστικών και αθεϊστικών θέσεων. Και η άλλη έχετε, το τεμιό αλφαγιώτε, ενθέων αντιλήψεων. Έχουμε τον επιστήμονα, τον σοφό, τον άνθρωπο που πιστεύει στον Θεό και εκείνον που δεν πιστεύει στον Θεό. Η πρώτη, δηλαδή των αθέων ανθρώπων, υποστηρίζει ότι ο κόσμος ήταν, είναι και θα είναι αιώνιος. Αν διαβάσετε στο μικρό φιλοσοφικό λεξικό του Ρόζενταλ, αυτό λέει δια την ύλη και δια τον κόσμο. Η ύλη λέει υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε. Δηλαδή ο υλισμός. Ότι ο κόσμος ευρέθη μόνος του. Γι' αυτό ξέρετε και οι υλιστές τρέχουν να αγκαλιάσουν διάφορες θεωρίες, αρκεί να μην υπάρχει στην κάθε αυτή θεωρία η έννοια Θεός. Τι εξελικτική θεωρία δέχονται, τι, αρκεί να μην υπάρχει Θεός δημιουργός. Έτσι λένε ότι ο κόσμος ευρέθη μόνος του, χωρίς την επέμβαση Θεού δημιουργού. Αγαπητοί μου, έχω πει στον εαυτό μου τη λογική που διαθέτω, εννοείται, και πιστεύω ότι διαθέτετε κι εσείς την ίδια λογική. Διότι αν ερωτήσετε τι είναι λογικόν, εκείνο που δέχονται όλοι, και έχει μια συνέπεια αυτό, προσέξτε με, και έχει μια συνέπεια. Ένα και ένα κάνει δύο, δεν μπορεί να κάνει τρία. Συνεπώς, λογικό είναι ό,τι καταλαβαίνω. Ξέρετε, το λογικό είναι έμφυτο, ο άνθρωπος γεννιέται να είναι λογικός. Η λογική λοιπόν πάνω κάτω είναι κοινή στους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή όταν σας μιλάω εσάς, σας μιλάω με βάση πάντοτε την κοινή λογική. Αλλιώτικα θα είχατε ξεπορτήσει, θα πηδούσατε από τα παράθυρα να φύγετε. Θα λέγατε, τι μας λέει αυτός, μήπως βρεθήκαμε χωρίς να το καταλάβουμε μέσα σε ένα τρολοκομείο. Γιατί θα πει τρολός αυτός ο οποίος δεν διαθέτει λογική. Και ξαναλέω όλη μια φορά, η λογική είναι κοινή. Γι' αυτό λέμε κοινός νους. Δεν έχεις, λέμε στον άλλον, κοινόν νουν να καταλάβεις το και το. Λοιπόν, για τον εαυτό μου το έχω πει αυτό. Πιστεύω και εσείς, αν το έχετε σκεφτεί. Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερος παραλογισμός από του να πω δεν υπάρχει Θεός. Μεγαλύτερος παραλογισμός δεν θα υπήρχε. Και πώς βρέθηκε αυτό και πώς έγινε εκείνο. Πώς είναι ο μηχανισμός ενός φυτού. Πώς είναι ο μηχανισμός ενός ζώου. Από το πιο μικρό έντυπο, έντομο, από το κουνούπι, από τη μύγα, μέχρι τα θηλαστικά, μέχρι τον άνθρωπο. Αυτή όλη η οργάνωση που πρέπει για να επιβιώσει αυτό το ζώο, να έχει έτσι και έτσι την οργάνωση του εαυτού του. Πώς έγινε αυτό, μόνο του. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Εσείς το φαντάζεστε. Δεν είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν, αφού τα πάντα είναι οργανωμένα και στο φυτικό βασίλειο και στο ζωικό, ας θέλετε ακόμη και στον έναστρον ουρανών, όταν έχουμε αυτή την οργάνωση, δεν μπορούμε να φανταστούμε, δεν μπορούμε να δεχθούμε, είναι αδιανόητο, είναι παράλογο ότι αυτά τα πράγματα έγιναν μόνο τους.
Και μάλιστα λένε ότι ναι, συγκρούονται λέει τα άτομα της ύλης, συγκρούονται τα μόρια, τούτο εκείνο και κάποτε λέει απετέλεσαν οργανισμός. Μωρή. Μπορεί να το δεχτεί κανείς αυτό ποτέ. Είναι, σας ξαναλέγω, είναι αδύνατο. Είναι παραλογισμός. Αλλά εάν υπάρχει στους ανθρώπους αυτή η θέση του παραλογισμού, όπως είναι η ληστέ σοφή, ερωτώ, τότε παραλογισμός, τότε πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να λέγονται σοφοί? Είναι δυνατόν να λέγεται σοφός όταν μέσα του έχει τον παραλογισμό? Δεν είναι δυνατόν. Η δεύτερη κατηγορία είναι εκείνοι που δέχονται θεών δημιουργών. Και αν είναι έργο του Θεού, τότε έσχαν αρχή. Εξάλλου λέμε, διαβάζουμε, ο πρώτος στίχος της Αγίας Γραφής αναφέρεται στο θέμα του χώρου και του χρόνου. «Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη». Όταν λέει «εν αρχή», εισάγει τον χρόνο. Όταν λέει «των ουρανών και την γη», εισάγει τον χώρον. Δηλαδή, από τον πρώτο στίχο της Παλαιάς Διαθήκης και ειδικότερα ολοκλήρου της Αγίας Γραφής, εισάγεται ο λεγόμενος χωροχρόνος. Δεν μπορούμε να εννοήσουμε, ξέρετε, τον χρόνο χωρίς μεταβολές. Πού οι μεταβολές? Οι μεταβολές στον χώρο. Δεν μπορούν να υπάρξουν αυτά χωριστά. Έλεγε ο Πλάτων πάλι. Ο Θεός λέει το χώρο και το χρόνο τα έκανε μαζί. Αν ποτέ διαλυθούν, έλεγε, να διαλυθούν μαζί. Πράγματι. Όσοι λιγάκι έχετε φιλόσοφο νου, θα το αντιληφθείτε. Ο χρόνος γίνεται φανερός μόνο μέσα στον χώρο, με την παρουσία του χώρου. Έτσι λοιπόν, ό,τι έχει αρχή, έχει και τέλος. Είναι μία φιλοσοφική βάση σε αυτό. Αν δεν έχω γνωρίσει τον Χριστό, δεν έχω γνωρίσει την Αγία Γραφή, μπορώ όμως να μείνω, ας πούμε ότι ζω προ Χριστού, μπορώ να μείνω σε αυτή την φιλοσοφική βάση. Ποια είναι αυτή η φιλοσοφική βάση? Ό,τι έχει αρχή, έχει και τέλος. Λέω στον εαυτό μου, πιέρας ας πούμε έτσι, αρχίζει να μην μπορώ, το βλέπετε κι εσείς σε μένα και λέω, δίνω τη μαρτυρία στον εαυτό μου, δεν γεννήθηκες? Παν ό,τι έχει αρχή, έχει και τέλος. Αλλά εδώ όμως μας βοηθάει η Αγία Γραφή να καταλάβουμε ότι αυτό το τέλος δεν είναι εκ μηδένισης. Δηλαδή δεν επανεργόμεθα εις το μηδέν. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με το μηδέν. Δεν μπορεί να έχει σχέση με το μηδέν. Δεν είναι δυνατόν να έχει σχέση με το μηδέν. Είναι αδιανόητο πράγμα. Μόνο ο Θεός έχει σχέση με το μηδέν. Μόνο ο Θεός. Ο άνθρωπος αν θέλει κάτι να εξαφανίσει, δεν μπορεί. Θέλετε να ζουλήξετε ένα ηλεκτρόνιο, να το εξαφανίσετε, θα σας βγει φωτόνιο. Θέλετε κάτι άλλο να το εξαφανίσετε, θα σας βγει κάτι άλλο. Ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με το μηδέν, μόνο ο Θεός, το ξαναλέγω. Θέλω να εξαφανίσω τον εαυτό. Είναι εκείνο το θαυμάσιο που λέει ο Σέρβος αυτός, ο πατήρ. Μάλιστα, ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, με συγχωρείτε. Ότι οι άνθρωποι κατεδίκησαν, λέει, σε θάνατο των Θεών, τον Ιησού Χριστό, να τον εξαφανίσουν, και εκείνος τους κατεδίκασε στην Αθανασία. Πες αν θέλεις, όπου να είσαι, στη θάλασσα, στο βουνό, στον πυθμένο, πού θέλεις. Είσαι στον άδειο, πού θέλεις, πού θες να είσαι. Και να θέλεις να εξαφανίσεις τον εαυτό σου. Δεν το μπορείς. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Δεν το μπορείς. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι πράγματι με το μηδέν έχει μόνο σχέση ο Θεός. Ο Θεός όμως ό,τι δημιουργεί, λέει, δια του προφήτου Ισαΐου, «Α, εγώ ποιώ, μένει».
Εκείνα τα οποία εγώ κάνω, μένουν. Ό,τι έρχεται στην ύπαρξη, δεν επιστρέφει στο μηδέν. Γιατί θέλει ο Θεός να μην επιστραφεί στο μηδέν. Αλλά κάνει κάτι άλλο. Όταν έχει παραδώσει τον κόσμο, τη γη μας, σε ανθρώπους με ελευθερία και τους είπε χειριστείτε τη γη, και αυτοί καταστρέφουν τη γη, εννοείται με την έννοια την κάνουν να είναι βρώμικη, διεφθαρμένη, όπως έκαναν την περιοχή τους οι Σοδομίτες. Ξέρετε πως οι Σοδομίτες, διάβασα χθες, πόσοι ομοφιλόφιλοι υπάρχουν στην Αγγλία. Δέκα εκατομμύρια. Τρομάξτε, τρομάξτε, τρομάξτε. 10 εκατομμύρια. Σε λίγο, πώς είμαστε εμείς 10 εκατομμύρια. Σε λίγο τα 9 εκατομμύρια θα είμαστε και εμείς ομοφιλόφιλοι. Τι νομίζετε, τι νομίζετε. Όταν λοιπόν λερώσουμε τη γη με τέτοιες πράξεις, τότε έρχεται ο Θεός να κάνει κάθαρση. Όχι εξαφάνιση, αλλά κάθαρση. Εκείνο που θα πει στην Αποκάλυψη λέγεται «Ιδού και να ποιόν πάντα». Να, όλα θα κάνω καινούργια. Και λέει ο Ευαγγελιστής «Είδα καινούργιο ουρανό, είδα καινούργια γη». Ότι, όχι ότι ο παλιός ουρανός και η παλιά γη πήγανε σε καμιά αποθήκη. Όχι, αυτά που υπάρχουν γίνονται καινούργια. Και θέλετε ακόμη περισσότερο. Αυτός ο καινούργιος ουρανός και αυτή η καινούργια γη είναι και θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Όπου δικαιοσύνη κατοικεί, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Και ο Άγιος Ειρηναίος το αναλύει αυτό πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν γυρίζουμε στο μηδέν. Απλώς εδώ, όπως σας είπα, δημιουργούμε μία ανακαίνιση. Και αυτό βέβαια είναι έργο του Θεού. Αλλαγή λοιπόν και μορφής, αν θέλετε. Λέγεται τούτο, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει «Δεν είδα πια τη θάλασσα, δεν είδα λέει, τον ήλιο και την σελήνη». Δηλαδή, τη σφαιροειδή μορφή της δημιουργίας. Όλα είναι σφαιροειδή. Έτσι, όλα τα αστέρια, τα λοιπά, πώς κινούνται, όλα σφαιροειδώς κατασκευασμένα. Δεν είδα κάτι τέτοιο, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα εξαφανιστεί ούτε ένα άτομο της ύλης. Θα πάρουν καινούργια μορφή. Ποια θα είναι αυτή η καινούργια μορφή? Λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Είναι εκείνα που ο οφθαλμός δεν είδε και αυτή δεν άκουσε. Εκείνα που ο Θεός ετοίμασε, ο Θεός ετοίμασε τις αγαπώσει αυτών που τον αγαπούν. Τι ετοίμασε ο Θεός? Δεν μπορούμε να φανταστούμε τίποτα. Πάντως, το θέμα είναι ότι όλα αυτά θα γίνουν καινούρια. Αλλά να επανέλθω στο κύριο θέμα μου λιγάκι παρεξέκλεινα. Ο σοφός δεν μείνει μόνο στην παρατήρηση, αλλά τουλάχιστον στους νεοτέρους χρόνους. Διότι αυτό δεν μπορούσε να εκτιμηθεί στους παλαιούς χρόνους. Αλλά προχωρεί και στο πείραμα. Προσέξτε, ο σοφός, ο επιστήμονας, το θέλετε. Έχει δύο στοιχεία. Είναι η παρατήρηση και το πείραμα. Το ένα πρέπει να επαληθεί το άλλο. Αλλά και το πείραμα και οι παρατήρησεις δεν μένουν ξένα από την Αποκάλυψη, όπως ο σοφός εκτός χριστιανισμού ή προ-Χριστού ή δεν εγνώρισε τον χριστιανισμό. Όταν είναι σοφός, συμπεριλαμβάνει τη φιλοσοφία. Τι είναι η φιλοσοφία? Είναι αυτό που λέμε, το ακούμε πολύ συχνά, αυτός ο άνθρωπος λέει έχει οράματα. Δεν μπορώ να γίνω σοφός. Δεν μπορώ να γίνω επιστήμον εάν δεν έχω φιλοσοφία. Φιλοσοφία οδηγών. Γιατί τάχα. Δεν θα πρέπει να έχω και να συμπεριλάβω την αποκάλυψη του Θεού
όταν είμαι εύθερος, εννοείται, χριστιανός, πλάι στην παρατήρηση και στο πείραμα, γιατί δεν μπορώ να έχω και την αποκάλυψη? Έχει πουθενά να προσκρούσει η αποκάλυψη σε εκείνα που εγώ θα παρατηρώ και θα πειραματίζομαι? Να βλέπετε, σήμερα λέμε κλωνοποίηση, λέμε κάτι περίεργα πράγματα. Σήμερα άκουσα ότι ένας νέος 19 χρονών δεν είχε βρεθεί κάποιος να του δώσει ένα, μη συγχωρείτε, ανταλλακτικό για το μάτι του, κάτι έπαθε το παιδί, και βάλει από ψάρι, λέει, πήραν από ένα ψάρι και του έκαναν μία εκεί τοποθέτηση. Αυτό το μπέρδεμα θα μας βγάλει σε κάτι καλό? Φοβάμαι ότι δεν θα μας βγάλει σε κάτι καλό. Τα λένε ήδη οι επιστήμονες αυτά. Ωστόσο, ή θα έχουμε πείραμα και φιλοσοφία, αν είμαι θα εκτός χριστιανισμού, ή θα έχουμε πείραμα και αποκάλυψη. Όταν λέμε αποκάλυψη, δεν εννοούμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, εννοούμε την Αγία Γραφή. Αυτό εννοούμε. Ή θα έχουμε πείραμα και αποκάλυψη. Είναι τα δύο πόδια του αληθινού σοφού. Ναι, ναι, είναι τα δύο πόδια του αληθινού σοφού. Ο ένθιος άνθρωπος, ο ένθιος σοφός, ακόμη όπως μας λέει το χωρίο, προσεύχεται, βέβαια, προσεύχεται. Ομολογεί ταπεινά την αμαρτωλότητά του και δέεται του Κυρίου να τον συγχωρήσει. Ο αληθινός σοφός, αν θέλετε, βιώνει τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Έχω δει σοφούς ανθρώπους συγχρόνως, τους έχω δει, μα αληθινά σοφούς, να ζουν μια αληθινά πνευματική ζωή. Δεν θα ξεχάσω τον μακαριστό πολίτη καθηγητή Πανεπιστημίου της Βιολογίας, πόσο πιστός άνθρωπος ήταν. Ερχόταν και άκουγε το κήρυγμα μιας απλής γυναίκας. Και παρακαλώ, καθόταν μαζί με τους άλλους ανθρώπους σαν μαθητούδι. Ο Βόλτα αναφέρεται ότι πήγαινε, λέει, στο κατηχητικό σχολείο που έκανε ένας μαθητής του, φοιτητής του. «Κύριε καθηγητά, εσείς εδώ?» «Ναι, παιδί μου, και την κατήχησή μου, λέει, ανανεώνω, αλλά και μ' αρέσει όπως εσύ τα λες και τα κατηχείς». Ο σοφός άνθρωπος είναι καταπεινός, είναι ένθεος άνθρωπος. Αυτή είναι η σοφία, η ευλογημένη που οικοδομεί. Αλλά κάθε άλλη σοφία πραγματικά καταστρέφει οτιδήποτε και είναι βέβαια αντικοινωνική. Θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την μεθεπομένη, όπως σας είπα, Τρίτη.